παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά μου. Την καρδιά σου δώσ' μου, λέγει ο προφήτης ο Θεός. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα στα αλήθεια είναι να μπορέσω να μοιράσω τον εαυτό μου, να δώσω κάτι από τον εαυτό μου. Μπορείτε σκεφτεί αυτό. Πολλές φορές, όταν έρχεται κάτι στη ζωή μας να το δώσουμε, αρχίζουμε να έχουμε πέντε. Κοιτάτε εσείς τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Πόσο κουραστικά πολλές φορές γίνονται τα πράγματα. Ενώ όλα είναι όμορφα στην αρχή, μετά αρχίζουμε τους ισολογισμούς, τους προϋπολογισμούς, τους απολογισμούς και τις άλλες πράξεις που κάνουν οι λογιστές και οι οικονομολόγοι. Και ξεχνάμε στα αλήθεια το ποιο είναι το αληθινό που θέλει ο Θεός από εμάς. Αλλά και αυτό που θέλουμε και εμείς μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είπαμε ίσως και χθες ότι το να είσαι ευλογημένος άνθρωπος του Θεού είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ σπουδαίο. Ελάτε λοιπόν να αναβώσουμε τις καρδιές μας και μέσα από εκεί να δούμε τι ο λόγος του Θεού έρχεται να μας διδάξει, να μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Παιδί μου, γέννα, δώσ' μου την καρδιά σου. Ελάτε λοιπόν την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ερχόμαστε όλοι στην Εκκλησιά μας. Και άλλοι δεν έρχονται με δάκρυα στα μάτια, άλλοι έρχονται με διάφορες άλλες σκέψεις, άλλοι έρχονται με προβληματισμούς δικούς τους, άλλοι δεν έρχονται από έθιμο, δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει και πηγαίνει. Ελάτε όμως να πούμε εκεί στον εσταυρωμένο που αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού έδωσε την καρδιά του. Τη βλέπουμε θλιπημένη, θλιπωμένη, διηγήσει σου την πλευρά. Που έλεγε ένας μακαρίτης και μακαριστός ιερέας εδώ και πολλά χρόνια που εξοδολογώ μου και αυτός και εγώ κανάφαλοι που λένε ο ένας στον άλλο. Ο πατέρας Δημήτριος που έλεγε άλλο έδειξε την πλευρά κι άλλο άνοιξε την πλευρά. Άλλο που είναι λίγο κι άλλο ανοίγω. Άλλο να θυμίσω κι άλλο να δείξω. Εκλίπωσε την καρδιά του ο άνθρωπος για να βεβαιωθεί ότι όπως αυτός είναι νεκρός. Στα αλήθεια όμως, είπαμε και κάποιοι εκτές ότι ο Σταυρός είναι ταυτόχρονα το ξύλο, δηλαδή είναι και ζωή. Δεν γιατί είναι ζωή, γιατί είναι ο ζωηφόρος. Σταυρός γίνεται διότι είναι ψάλετε πολύ όμορφο και εσείς οι γυναίκες ακόμη πιο όμορφο και λέτε η ζωή εκτάκτο κατεβαίνεις Χριστέ. Άρα είναι η όμορφη ζωή. Έχουμε λοιπόν τη ζωή και εμείς θέλουμε να κατέψουμε νεκρό, ένα πολύ νεκρό και να διαβεβαιωθούμε παίρνουμε μια λόγη και δείχνουμε την καρδιά του Ιησού. Η βεβαίωση έρχεται. Τα πιστεύει όχι του θανάτου, αλλά τη ζωή σου έρχεται. Ποια είναι. Είναι το αίμα, είναι και το νερό. Το αίμα
είναι αυτή η πληκτή θυσία, η ανέπαυτος και η λειτουργία που κάνουμε με την χάρη του Θεού και με την αλογή του, τη φιλανθρωπία του και το έλεος του, που τελούμε κάθε περίοδος τη Θεία Ισταγωγία, τη Θεία Λειτουργία. Και το άλλο, το λέω, είναι η ανάπτυξή μας. Είναι η αναγέννησή μας. Είναι η απελευθέρωσή μας από τα φρικτά εκείνα δεσπάτα της αμαρτίας μας, που σημαίνει αμαρτία, έρχεται στο μυαλό μου η σκέψη του γέροντος Μακαριστού Θεοκλήτου του Διονυσιάτου, και λέγεται Διονυσιάτη, που ήταν εκεί σε ένα καλύτη της Ιεράς Φωνής του Διονυσίου του Αγίου Όρος. Εκεί υπάρχει η μεγάλη Παναγιά, η μια μικρή κόρη, αλλά με τόσο πολύ όμορφη και τόσο πολύ που ευρωδιάσει, είναι το ακαθίστη που ψάλαμε τον ακάθιστο μήνυμα, τους σχεδιασμούς και τους σύμβους. Έλεγε και έλεγε το εξής αυτός ο μακάριος άνθρωπος. Ο άνθρωπος του Θεού, τι είναι αμαρτία, είναι μεταξύ της γης και του ηλίου τα σύννεφα. Αυτό έρχεται λοιπόν το σύννεφο η αμαρτία και κόβει τη θέα, την ομορφιά, την ηλικίνητα, τη θέρμα, τη δημιουργία, τα πάντα που κάνει ο ήλιος με τις ζωηγόρες εκείνες αυτήνες. Και μάλιστα, συνεχίζοντας έλεγε, θυμάται ο λόγο του Θεού που λέει ότι, προσέχτε λέει, ο Κύριος ανατέλει τον ίδιο επί πονηρούς και επί αγαθούς ανθρώπους. Οι ακτίνες του ίδιου λέει και μετά νερόρονται τα πέσους για κατανσίες. Όχι. Άρα, έτσι λοιπόν και ο τροφός του που έρχεται δεν νερώνεται, δεν απαντρώνεται, δεν διαφράται, δεν χάνεται, αλλά φωτίζει, στολμαίνεται άνθρωπο το Διό που ζητάει την καρδιά του, το Θεό, του φωτίζει την πραγματικότητά του. Αν είναι καθαρή η καρδιά, θα έχει καθώς. Αν η καρδιά όμως δεν είναι καθαρή, τότε φαίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, μας είπε ο Μυκίσμος, ο Λαζομένος, τι μας είπε ο Υιός της Πατέρα. Λέει από την καρδιά του ανθρώπου, βγαίνουν δύο πράγματα. Το ένα, αν η καρδιά σας είναι σκοτεινή, αν το μυαλό σας είναι σκοτεινό, αν τα μάτια σας είναι σκοτεινά, τότε όλα είναι σκοτεινά. Όλα είναι λερωμένα. Δεν το βλέπουμε, γίνοντας αλήθεια αυτό, αλλά και στη ζωή μας. Ξέρετε πόσες φορές εμένες ένα ωραίο ζευγάρι, που προχωράει, εγώ σαν πνευματικός, δεν προχωράει ζευγάρι, πολύς και ωραίο, πολύ ωραίο. Κάτι έγινε ένα συμβάν, κάτι σκοτεινιάζει στο μυαλό του κουλαντού, κάτι στο άλλο, και βλέπεις εκεί, πέρα από την ηλιοπάτια, έρχεται μάχα σύνδεσμα, να είναι σκαρδές από εδώ, να είναι πρωτές από εκεί, πότε προλάβατε, πότε έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Μα τι λέτε τώρα, τόσο καιρό θα είχα πέσει. Τα έλεγα εγώ, εγώ ελέγχω το συνέστημά μου. Τι ελέγχεις, το συνέστημά μου, το ρωτάω. Το συνέστημά σου, δεν έχει κάνει ποτέ λάθος, το συνέστημά σου. Έχει κάνει πολλές φορές, γιατί αδελφοί μου, αδελφές μου. Αν πάμε στον Χριστό και στην Εκκλησία με το συνέστημά μας, έχουμε εξοφλήσει εκ των προτέρων. Έχουμε καθεί, αλήθεια.
Είναι κρίμα δηλαδή προς το Θεό, το Κύριο, το Φιλάνθρωπο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει το συνέστημά μου. Κύριε Λέος, τι είναι αυτό. Δίνω και το συνέστημά μου στον Θεό, ναι. Αλλά πάω με το συνέστημά μου στον Θεό. Είναι παραγωγό, δηλαδή προσβλητικό για το ιερόπρόσωπο του Κυρίου. Πάνω, πώς το λέει η εξήγηση, το θεατρικό πρόσωπο. Έρχεται να το ξεπληρώσει ένας άλλος άγγιος αυτό. Έρχεται στο μυαλό μου μια ωραία εικόνα. Μια εικόνα από το σήμερα. Είναι ότι η καστική έτσι, η καστική εικόνα, που είναι ένας Ιησούς αγιογραφημένος με δύο τρόπους. Αν βάλεις την παλάμη σου στη μία πλευρά και κλείσεις το ένα πατάκι του κυρίου, θα δεις έναν Χριστό γλύκα. Έναν Χριστό όμορφο. Έναν Ιησού που σε περιμένει και λες αυτός είναι, αυτόν θέλει. Αν όμως αλλάξεις το κεράκι σου και το βάλεις στην άλλη πλευρά, τότε βλέπεις έναν Χριστό, τον Ιησού, αστηνό. Πολύ αυστηρό. Και συγκινάει εκείνο το μάτι, το οποίο σε ερευνά και καταλαβαίνεις το πόσο λάθος είσαι μέσα στην καρδιά σου και νιώθεις μέσα στην ψυχή σου την αλωτριωμένη, νιώθεις το μυαλό σου χαμένο, νιώθεις κατ' υπερβολή μέσα σου ότι είσαι πρέον ο χειρότερος άνθρωπος. Πάω, χάθηκα. Και μέσα από αυτό έρχεται ένας ωραίος λόγος ενός Αγίου της Εκκλησίας μας που έζησε πολύ και στην αμαρτία. Γέφτηκε την αμαρτία. Γέφτηκε. Πώς τη γέφτηκε. Ο καψερός, το λέω έτσι, πάλεψε με αυτή, διάδοσε, σπούδασε, έγινε πολυπράγματο, έγινε σπουδαίος άνθρωπος, έμαθε σπουδαία πράγματα, διάβασε φιλοσοφίες, έκανε έφτιαξε πολλά πράγματα. Τι είναι ο φιλόσοφος. Ξέρετε τι έμαθε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος έπρεξε με την αμαρτία. Γιατί. Γιατί προσπάθησε μέσα από το δικό του το μυαλό, με τη λογική του, πίστευσε ότι μπορούσε να συνάδει τον Θεό. Να φιλοσοφήσει γι' αυτό. Και ήθελε να ζήσει τα πάντα και τα έζησε. Θέλει γυναίκες, φορές, και αμαρτίες και φόβους έκανε και παιδιά μου παίξε και τούτο και τ' άλλο και μέθες και κρεπάνες και όλα. Αλλά η φιλοσοφία, φιλοσοφία, ο λόγος, λόγος, το γράμμα, το λόγο, λόγος, μέχρι που σαγηρεύτηκε από ένα μετάλλαγμα γέρα της εποχής εκείνης και της Εκκλησίας φυσικά, που μέχρι και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους φιλοσόφους και μεγάλους λίγων της Εκκλησίας. Αλλά και άγγελος μεγάλος της Εκκλησίας. Πώς λέγεται, Αμβρόσιος. Αυτός ο αρχιερέας μιλούσε μεθοδικά, πρακτικά και θεωρητικά, δηλαδή θεολογικά, και τα έλεγε τόσο και τα λέει τόσο όμορφα, ώστε το παιδί αυτός ο φιλόσοφος, ο μεγάλος, έλεγε, λέει αυτός, είναι κάτι διαφορετικό, που μιλάει για τον Χριστό, πραγματικό και όχι ψεύτικο. Γιατί στα αλήθεια, αδελφοί, εμείς φτιάχνουμε ένα Χριστό στα δικά μας όπως βλέπετε. Κοιτάξτε λοιπόν τι θέλει η καρδιά. Τι έπαθε. Έπαθε το πρώτο, καθώς φιλοσοφούσε στον πρώτο. Εδιάλεξε λοιπόν πρωί-πρωί, σηκωνότανε πρωί-πρωί. Από τις 4 η ώρα σηκωνότανε από τον ύπνο του, από το πλευράδι του, και αγράφεται
τα αστέρια, τα πρώτη φιλόσοφος κλπ. Και ούτω καθεξής, μαθηματικό μυαλό, έκατσε και έβλεπε και λέει ο Θεός, πού μπορείτε, πού είναι, πόσος είναι. Και εγώ είμαι ο Θεός. Αρχίζει να ανατέλει ο ήλιος, να γίνεται το φως, και αυτός περπατάει στην αρχοθαλασσιά. Και εκεί τι ανταλλάγει, καθώς πήγε για πορεία κάποια μίλια προς, κάποια μίλια προς τα πίσω, βλέπει λοιπόν έναν παιδί νεαρίο να έχει ένα κουβαλάκι και να παίρνει θάλασσα και να την βάζει στην κούβαλο και να ρίξει εις άλλο απ' έξω. Έφτασε τα μόνια. Και τι λέει, πού βλέπω το παιδί αυτό που κάνει τόση ώρα. Λέει, βλέπω το παιδί. Τι κάνεις παιδί εδώ. Τι κάνω, λέει, θέλω να δω με θάλασσα στο κουβάρι, στο κουβάρι. Εδώ. Γεννάει. Και του λέει, καρδιά. Τι λέει παιδά. Το παίρνει ένα γεννά. Κοιτάτε, γονατίζει και συγχωρεύει. Θα το πούμε εμείς τώρα γιατί. Το παίρνει τα γεννά του. Το σηκώνει και το κοιτάει και το γυρίζει και του δίνει το πέρατος. Και του λέει, για κοίτα το πέρατος του. Αυτή είναι η θάλασσα. Χωράει το εδώ και πέρα σε αυτή την κούβα που έχει άνοιξει. Δεν χωράει. Όχι. Α, όχι. Τότε λύσει το δικό σου το κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν να χωρέσει ο γραμμάτος που λέει ο Θεός. Και έγινε άνθρωπος. Κάνω μια μικρή παρέκκληση να με συγχωρέσετε. Το γονάτισμα, λέει ο γέροντας ο Χρόνιος, αυτός που ζούσε στο Έσεξ της Αγγλίας, ένας Άγιος, πατέρας ο Χρόνιος, ο Ζαχάρος. Άγιος, πραγματικά, ένας φωτισμένος άνθρωπος. Όταν μιλούσε στα παιδιά, όταν μιλούσε αυτό στα παιδιά, ήταν ακόμα και πρόσωπο. Ο πατέρας ο Χρόνιος, ο γονάτης. Κύριε Γιώργη, γιατί γονατίζεις. Γιατί παιδί μου θέλω να νιώσεις ότι είμαστε ίσοι. Δεν κοιτάς έτσι προς τα επάνω, αλλά σε δικά δοκτήρια. Θα μου πείτε, πού τι κουμπώ στα λίγα. Και τι κέρδισε με αυτό. Τι κέρδισε. Α, εγώ ξέρω τι κατάλαβα με αυτό. Γιατί κατάλαβα όταν τόσο πολύ ταπεινός, ταπεινός πραγματικά, ώστε ζούσε την Αγία Ταπείνωση. Αυτό ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Την καρδιά του ταπείνου. Είπαμε στο Ευαγγέλιο έτσι και θα το λέμε πάντοτε. Ιδού, ιδού η κυρίου και γενικό υπερεγωρήνως. Γιατί θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η δούλη καινούργια, η Παναγία μας που θα με σήμερα την νικήσουμε, να την προξολογήσουμε, να την παρακαλέσουμε. Για ποιο λόγο όμως. Κάποιο λόγο έχω. Για να βρω δουλειά. Για να πάρω καλά τα παιδιά, τα δέντρα παιδιά. Για να παντρευτώ. Για να βρω ένα καλό αγόρι και ένα καλό κορίτσι. Να βρω εκείνο, να βρω το άλλο. Και όλα τα άλλα. Θα έχει θέλει το παιδί μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου, η μάνα μου, ο αδελφός μου, ο συγγενής μου, ο γνωστός μου. Για μην απολύσει το παιδί μου. Άγια φαντάζομαι στο παιδί μου, να μην είναι καλά εκεί που είναι. Ταξιδεύει ο άνθρωπος, να είναι καλά εκεί και να έχει καλό ταξίδι. Κι όλα αυτά τα καλά τα οποία που λένε, ή τα καλούδια που λένε οι πρόσφυγες. Τι λοιπόν η καλοσύνη την οποία εκφράζουμε. Είναι ένας φόβος μας όμως, τα αλήθεια. Θέλουμε να είμαστε όλοι εμείς καλά. Άκουσα από έναν αρχιεπίσκοπο την εξής φράση. Η εποχή μας είναι τόσο έλλειπο και έλλειπη. Τι συμβαίνει αυτό. Συνεχόμαστε μόνο και τον εαυτό μας και μας ενδιαφέρει μόνο εμείς. Και ό,τι περιλαμβάνει γύρω από τα χέρια.
Γι' αυτό είμαστε μακριά από το θέλημα του Θεού. Εδώ λοιπόν και να είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έχουμε την καρδιά για να τη δώσουμε στον Χριστό. Παιδί μου, δώσω την καρδιά σου. Μαθαίνω να παντρεύω. Παιδί, δώσω την καρδιά σου. Μαθαίνω να είμαι αλκοολικός. Παιδί, δώσω την καρδιά σου. Μαθαίνω να καπνίζω, να πίνω, να ξενυχτάσω. Μα παιδί μου, δώσω την καρδιά σου. Και εγώ θα λέω συνέχεια. Αυτό που είπαμε κάποτε και στο Ευαγγέλιο που μας ομολογήσε ο Χριστός, ακούσε να δεις, Κύριε, εγώ έχω παιδιά, γυναίκα, εγώ έχω παράδειγμα, εγώ έχω κάνα πράγματα, εγώ έχω που το κενάλι με πολλές απασχολήσεις, κάποια άλλη φορά τα λέω, κάποια άλλη φορά τα συναντάμε, δεν αγώ παιδί μου θέλω την καρδιά σου. Άσε να την καθαρίσω και θα σε δώσω, μα δεν θέλω να την καθαρίσεις. Θέλω την καρδιά σου. Μα ποια καρδιά σου τόσο, τι που είναι τόσο πρόβλημα, που είναι τόσο κοσμικιά, που είναι τόσο πολυρή, που είναι τόσο εσχρή, που είναι τόσο ελληνική. Τι παιδί μου, θέλω την καρδιά σου, δώσω. Και θα σου δώσω με την δική μου καρδιά. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Δώσ' μου την καρδιά σου, παιδί. Δεν λέει ο Χριστός εδώ, δώσ' μου την καθαρή σου καρδιά. Θα στην κάνω εγώ καθαρή. Θα σου πω πώς θα καθαριστεί. Αλλά δώσ' μου την πρώτα, κάνε την κίνηση να μου τη δώσεις και μετά εγώ θα στην καθαρίσω, θα στην ελευθερώσω. Έλατε που δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως με έναν άλλο τρόπο. Αυτό θα πούμε τώρα και τελειώνουμε. Χρησιμοποιήστε άσχημο ρήμα. Συγχώρετε. Τη μαλαρία. Είναι η δούλη μας. Ναι. Είναι δούλος για μας. Είναι η δούλη που οποία υπόκειται τα πάντα. Αφού δεν μπορούμε εμείς, ας τις δώσουμε στα χέρια της. Ας τις πούμε όπως είπε ένας μοναχός κάποτε. Είτε θέλω, είτε θέλω, δεν θέλω. Καν θέλω, καν δεν θέλω. Εσύ κάνετε να μην σώσεις τι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο χρόνος. Αλλά αν πάμε στην Παναγία και θα είστε σίγουροι γι' αυτό. Δώσ' μου την καρδιά σου. Κύριε Τρέπον, Κύριε Φοβάρα, Κύριε δεν είναι ελεύθερος. Σε παρακαλώ. Λυπήσου, πάρα από εκεί. Τότε τα δικά της δάκρυα, οι δικές της φωτοκρισίες, η δική της στεραχτή και προσευχές, καθώς εμείς θα πορευτούμε να παραδώσουμε την καρδιά μας και τα παιδιά. Εκεί ξέρει για τον τρόπο να έρθει σε εμάς και να μας δείξει τον Ιησού Χριστό. Στον τέλειο άνθρωπο που είναι σαν ευαίω το μυαλό του από τις σκέψεις, η καρδιά του είναι αναδομένη από τα πάθη τα οποία εκείνοι κυκλοφορούν. Ξέρει εκεί να γίνει φυλακτήριο και να μας φυλάξει και να μας διαφυλάξει. Κάποτε και με αυτό πλήρω, ήμουν σε μια νέα διαφορία. Ήταν τέλειο πολύ για νέες φορές όπως και πάντα και εγώ ξέρω Θεό. Και κάποια παιδιά από αυτά ήθελε να πάνε σε οίκο αδοχής που λέει. Ένα λοιπόν αγόρι από αυτά. Πριν πει κάποια στο σπίτι αυτό που είχα και δεν ξέρω εγώ πέρα, έκανε στα μόνη την υπαναγιά μου, όχι ξέρετε να τα καταφέρω. Έφερε σε πότε γίνει αυτό. Οπότε έρχεται από ένα περίπτωμα και με παίρνει τηλέφωνο στην εκκλησία. Ή θα σκάσεις, όπως θα τη φράσει, όταν πω ακριβώς στη συνομιλία, ή θα σκάσεις να την παρακαλάς, άσε να παπείς
Δίπλα σε πού κάνεις αυτό το πιο λαδάκι, τι που λες τώρα, δεν καταλάβω. Να, παππούλι, να δε γέρο, πάω εκεί πέρα, κάνω το σταθμό του πέρα να αντιμορφήσει η Παναγία και... Δεν μπορώ. Δεν πέρα. Διδίασα λιγάκι, είπα να γελάσω και βάζω τα πράγματα. Γιατί θα πείτε θα γέλαγα, γιατί δεν έχω καλή στην Παναγία να πάρω τα πρίσεις. Ποια πάντα πλέον. Η χειρότερη μητέρα του κόσμου, η πιο χυδαία μητέρα του κόσμου, το έγκλημα της ανθρωπότητας, δεν θα πρέπει να είναι το παιδί της αυτό. Να το οδηγήσεις στο θάνατο. Και έρχεται λοιπόν αυτό το αγόρι που κάνω κάποια χρόνια και μου λέει, καλά, δεν μου έχω πει καθόλου. Λέω, έχω μια φράση σωστά και σας μιλώ και σε εσάς. Αν δεν μπορείτε να κάνετε όλους τους χαιρετισμούς καθημερινώς, κάντε το εξής απλό, έτσι από το βουλό και πείτε για το Παΐσιο και κάτω. Τη Δευτέρα θα κάνει την πρώτη στάση. Την Τρίτη, τη δεύτερη στάση. Την Τετάρτη, την τρίτη στάση. Την Πέμπτη, την τετάρτη στάση. Και μετά ξανά. Την Παρασκευή την πρώτη. Το Σάββατο. Την δεύτερη στάση, την Κυριακή, την τρίτη και όλο καθεστώς. Όλο τον χρόνο. Δεν υπάρχει Πάσχα για σένα. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα. Πάντοτε αυτό θα κάνεις. Εάν δεν μπορείς να κάνεις όλους τους χαιρετισμούς εις την Κυρία του Ευρώπου, δηλαδή τους τέσσερις ήχους αυτούς τους οποίους έχουν Άγιος του Προστάτης πρώτος. Δεύτερος, ήχος αλληλεπιδεύτερος. Τρίτος, δεν έδειξε πτήση τέταρτος ήχος του Πατέρα. Αυτή η χαιρετισμή να ξέρετε, γίνεται ένα όπλο, ένα σκήτος, ένα περιβάλλον πολύ όπλο. Να το χρησιμοποιείτε. Τι είπα να πεις. Αυτό είπα και στο παιδί. Ό,τι μας λένε και εμάς, επειδή δεν είμαστε οι μεγάλοι και καλοί, εκείνοι έχουν φάει το κουκαλάκι της ασκήσεως και προβλήσουν καλύτερα από εμάς. Γι' αυτό αδελφοί μου και αδελφές μου, εάν δεν μπορείτε να πάρετε στον Χριστό να τη δώσετε την καρδιά σας, ανταμώστε μαζί με την Παναγία. Εκεί, στο δικό σας το δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, στον δρόμο, στο χωράφι σας, πού όπου θέλετε εσείς, αυτή έρχεται να σας συναντήσει, είναι δίπλα σας, χρησιμοποιήστε τις ανάπτυξες εικόνες της Παναγίας. Και εσείς θα την αυτή το θέλετε, είναι η μάνα μας, είναι η πραγματική μητέρα μας. Και εκεί ο νέος που θέλει να εκδρατευθεί, να παλέψει με τα θηρία της σαρκός, τον λογισμό, τον επαναστάσιο, τον αμφιβολιό, να την μπροστά την μάνα σου. Πάντα αγκαλιά και να είσαι βέβαιος ότι θα βγεις από αυτή τη δύναμη, από αυτόν τον πόλεμο που συναντάς μπροστά σου. Εσύ νέα μου, προσπάθησε, κοίταξε τις καλάκια, κοίταξε να δείτε πόσο όμορφη είναι η μητέρα. Μοιάστησε. Μην πεις ότι δεν μπορώ να τις πιάσω. Αυτή είναι Παναγία. Αυτή είναι Παναγία, αλλά είναι και αδελφή σου. Είναι και φίλη σου, είναι και η μυροβόρα σου, είναι η μητέρα σου, είναι η παντούνα σου, είναι η γλύκα σου, είναι αυτή που μπορεί να σε πείσει, να σε εκτελήσει, να σε περιποιηθεί. Κυριολεκτικά αυτό μπορεί να το κάνει. Και αν λοιπόν μπορούμε να βιώσουμε αυτό και έτσι, στον πόλεμό μας, τον εσωτερικό, στην επανάστασή μας, η εσωτερική, δώσε την δική καρδιά μας και να είσαστε βέβαιοι και βέβαιες ότι δεν έχουμε να χάσουμε. Δεν ποτάμε, αλλά με όλο ότι οτιδήποτε μια καρδιά. Ο Ιησούς, εκεί που είχε εδώ πέρα τα παιδάκια του, εμείς σκόψαμε την μητέρα του, σκόψαμε και τον μαθητή του, και θυμήσαμε
λυγίσατε την πλευρά του κυρίου. Και αυτό με δημοσιότητα το δέχεται. Εκεί λένε σπάταζε και έκλειε. Και το παιδί τη, όπως και τώρα κλαίει, για μας που είμαστε παιδιά τη, είναι λυπηρό. Ο μέλλον τη να έχει χτυπήσει την καρδιά του για μένα και για σένα. Και εσύ να αποφυλάνεις, να διαφωνείς, να κάνεις ό,τι θέλεις και να μην γυρίζεις. Θυμάμαι τον λόγο αυτό τον άκουσα στο τέλος. Μου είχε αυτό το παρακολό παιδί που γύρισε. Δεν τον άλλη να τον ασφαλίσω, είναι μέσα από τους φίλους. Τι λέει. Αυτή η καρδιά μου. Η πρώτη. Αυτά τα μαρτυρία, τα πρόβατα, αυτά τα χέρια, τα μαρτυρά και τα σάρκια. Τώρα σε συνάντησα και ανάξα. Έγινες τα μάτια μου. Έγινες η αναπνοή μου. Έγινες η σκέψη μου. Έγινες το όραμά μου. Έγινες η ψυχή μου. Έγινε η καρδιά μου. Και πώς αλλιώς το λέει, οψέξε η κάθε του Κύριου. Τώρα που σε βλέπω, τώρα που σε αισθάνομαι, σε αγαπώ Κύριε. Είναι στα αλήθεια. Ό,τι ορμό το λέει στην αγκαλιά της η παγκαλιά μας, ό,τι ορμό το λέει στην καρδιά της η παγκαλιά μας, ό,τι γλυκεί το λέει είναι ο Χριστός μας. Αυτό μας δίνει ως δώρο και να μην το αποθυμάρονται ποτέ στις γυναίκες που κάνετε κάθε πρόσωπο. Φέρνετε το πρόσωπο. Είναι η Παναγιά. Όταν το φέρνετε από εικόνα εις το Ιερό, μιλήστε τον Ιωακήμ και την Άννα που έφεραν μικρό κοριτσάκι στα εισόδια του Παναγία και την εισόδευσαν στα άκρα του Παναγία. Από εκεί θα βγει ο αυρός, ο αέρος και η αμαρτία του κόσμου, ο Χριστός μας. Σκεφτείτε να το κάνετε. Διώξτε το όμως, διώξτε το, ότι είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή μας, ό,τι γλυκεί το μας έδωσε ο Θεός, είναι αυτή η Παναγία και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εάν ο Θεός δεν γνώρισε, το λέμε ανθρωποκοπικά στη χώρα μου, Κύριε, είπατε, εάν δεν ήξερε ότι θα γελιόταν η Παναγία, δεν θα δημιουργούσε τον κόσμο. Τον κόσμο που δημιούργησε, μόνο για έργο. Για την Παναγία μας. Στα μπροστά μου τώρα. Διευκό την Αγία Πατέρα. Εγώ, Κύριε Ιησούς Θεέ ο Θεός του Μόνου, ελέγξε και σώσε την Πάση Παλή. Η Αγία χρειάζεται να φυλάξει πάνω σε εμάς, εις έτοιμο να συγχωρέσετε. Θεό μαζί μας. Ευχαριστώ.